Η μέρα είναι Παρασκευή και αυτή τη στιγμή πεινάω πάρα πολύ. Σήμερα θα κάνω κάτι wow, θα πάω σε ένα λιβάδι με τουλίπες και έπρεπε εννοείται να το βλογκάρω γιατί θα είναι ό,τι πιο όμορφο. Και επίσης θα πάω και σε ένα βαβαρέζικο εστιατόριο για φαγητό. Πεινά πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, δεν έχω φάει πρωινό και η ώρα είναι σχεδόν 2. Χαίρομαι άπειρα που θα πάω σε αυτό το λιβάδι, ξέρετε πόσο λατρεύω τα λουλούδια, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Θα είναι υπέροχη εμπειρία και μπορείς να κόψεις και όλες 3 τουλίπες και για κάθε επιπλέον τουλίπα που κόβεις είναι 1 ευρώ, οπότε μπορεί να κάνω ένα μικρό ωραίο μπουκετάκι. Να κάνω ένα outfit of the day, φοράω ένα, είναι μακριμάνικο βασικά, είναι ένα μακριμάνικο crop top με ψιλοκάβαλο παντελόνι, το παντελόνι είναι από Ζάρα, είναι το πιο ωραίο ψιλοκάβαλο που έχω πάρει ποτέ, εφαρμόζει υπέροχα. Τα παπούτσια που φοράω κάθε μέρα της ζωής μου και μία απλή ζακετούλα από... Πού είναι? Νομίζω είναι από H&M. Α, και αυτό είναι από Ζάφουλ, θα το δείτε σύντομα. Αγνοήστε το χαμό εκεί πέρα. Γίνεται της τρελής, έχω βγάλει το χαλί για να το πλύνω και... Έβαλα όλα τα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Οπότε, excuse me. Wow! Ναι, εντελώς! Ιταλίν και τέτοια, αλλά... Καλό. Τι είναι? Ωα, έχει κνούντλ. Ταιριάζει όμως βουλκάνικο. Όχι, δεν ταιριάζει. Κουντζένφ. Ναι. Θέλεις ένα τέτοιο? Ζαουερκράουτ μ' αρέσει. Έχει διάφορα βούρστλ. Και μαζί με τα αυτά έχει κράουτ, πουρέ, κουντζένφ. Δεν με χαλάει. Ναι, ωραία φαίνεται. Hallo. Zu trinken. Zu trinken. Zwei kleine Spezi. Jawohl. Und ups. So, und zum Essen kriegen wir den Würstelteller. Danke. Jawohl. Den Sophies Würstelteller und ein Putenschnitzel. Putenschnitzel? Ja, jawohl. Mit Ketchup. Ja. Hallo. Ωραία, Μέρι, αυτό ήταν τόσο κρίμα. Απλά καθόμαστε και δεν παίρναμε τίποτα. Ερχόταν και μας, τι θα πάρετε, τίποτα. Εγώ θα σας έδιωχνα, sorry κιόλας, να πιάνεις το χώρο. Τίποτα. Αυτό είναι. Τι να σου πηγαίναμε, πηγαίνουμε κάθε μέρα όμως. Καημένη. Μπράβο, γιατί να μου πηγαίνατε κάθε μέρα. Τεράστιο. Πεινάς, δεν είπες? Ναι. Όχι, είναι φρίτες σως, κοίτα. Είναι ειδικό για πόμες. Τέλειο. Τέλειο το κράτος. Λοιπόν, φανταστικό. Ναι. Ο πουρές. Και ο πουρές φαίνεται το φτιάξει. Είναι πολύ φρέσ. Μέσα στο πράσινο, μέσα στη φύση. Ωραία.
λουλούδια στο τέλος. Ξέρεις, θα φύγουν πολύ. Έχει τόσο όμορφη μέρα. Έχω ένα καλάθι, λες και μέσα στο χωριό. Και νιώθω σαν να είμαι σε ένα όνειρο. Οκ. Skip to back of the book up. Let's see how this story does end. Oh, Janie Sue, her boy too, and all the just ever after him. Have you ever seen anything as mighty as the oak tree? Well, that twig did snap and saw the love of the day had. Yeah, it's true. Oh, that's true. Yeah, it's true. Oh, okay. Oh, it's true. Σπίτι, η ώρα είναι 8.30, έχει πάει λίγο αργά. Σήμερα ήταν από τις πιο ωραίες μέρες της ζωής μου, δεν ξέρω πώς θα εξηγήσω, αλλά ήταν τόσο σουρεαλιστικό. Σε κάποια φάση έπεφταν γύρω μου άνθη από τα δέντρα και λαϊδούσανε πουλιά και εγώ ήμουν με ένα καλάθι και μάζευα τουλίπες. Ήτανε σαν εκείνα τα σουρεαλιστικά όνειρα που βλέπεις ότι όλα είναι τέλεια, ιδανική ζωή κτλ. Και ήταν σαν να ζω κάτι τέτοιο, ήταν τέλεια. Αλλά ήταν στην πραγματικότητα, οπότε αυτό το κάνει ακόμη πιο ωραίο. Και είχε τέλειο καιρό, είχε από τις πιο καλές μέρες που έχω δει ποτέ στο Μόναχο και είχα πει και σε παλιό βίντεο ότι ανεπομονώ να έρθει η άνοιξη, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ωραίες δραστηριότητες να κάνεις εδώ πέρα. Υπάρχουν και λιβάδια με φράουλες, με ηλιοτρόπια και με κολοκύθες νομίζω και θέλω να πάω και στα τρία. Επόμενο νομίζω ότι θα ήθελα να πάω σε λιβάδι με ηλιοτρόπια και να πάω την ώρα του Ιωβασιλέματος. Αυτό θα ήταν dreamy. Μετά φάγαμε παγωτό στο αγαπημένο μου παγωτατζίδικο στην πόλη. Πηγαίνουμε τόσο συχνά εκεί πέρα που μας έχει μάθει ο σερβιτόρος και μας κάνει και αστιάκια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο άνεσης. Και ναι, οι τουλίπες μου είναι αυτές. Είναι υπέροχες. Και τώρα θα τις βάλω σε βάζο βασικά. Και για να σας πω και ένα life hack για να κρατάνε τα λουλούδια σας περισσότερο, βάλτε μέσα στο νερό λιγάκι ζάχαρη και κρατάνε τόσο περισσότερο τα λουλούδια, είναι τρελό. Θα βάλω μία κουταλιά ζάχαρη και σαν έξτρα μπορείτε να βάλετε και λίγο οξύδι και αυτό μαζί με τη ζάχαρη κάνει το πιο τέλειο νερό. Τα λουλούδια κρατάνε πάρα πολύ έτσι, οπότε αφού έχω και οξύδι θα βάλω και λίγο λευκό οξύδι. Το vlog σήμερα ήταν μικρό, ήταν μόνο μία μέρα, αλλά μου λέτε συνέχεια να δείχνω περισσότερο από Γερμανία και το τι κάνω και ήθελα πάρα πολύ να κινηματογραφήσω αυτή τη μέρα. Οπότε, here you go. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και είστε καινούργοι, γεια σας, είμαι η Μέρη. Και άμα θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή. Και αφήνω και εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα, το Instagram μου, άμα θέλετε να με ακολουθήσετε. Ήμουνα για αρκετό καιρό ανενεργή, αλλά τώρα επέστρεψα δυναμικά. Σήμερα έκανα 3 post. Oh my god, είναι τόσο ωραία! Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, φιλάκια, εμείς θα το πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι όταν να περνάει τέλεια και bye!